δεν βλέπεις. Λοιπόν, για την Μενεγάκη λέει ότι αδικεί τον εαυτό της γιατί είναι πλούσια αμοιβόμενη και αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για να κάνει τα ίδια και τα ίδια τόσα χρόνια. Επειδή εξακολουθεί να κάνει τα ίδια, είναι αδικεί τον εαυτό της. Ναι, ρε παιδί μου, ακριβώς. Αδικεί τον εαυτό της γιατί δεν έχει κάνει κάτι πρωτότυπο. Εξακολουθεί να είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει γιατί ενώ βαριέται, δεν το δείχνει πάντα. Αλλά θαυμάζω την αντοχή. Άρα καταλαβαίνει ότι βαριέται. Όχι, να το πούμε. Όχι, ρε παιδιά, δεν δείχνει. Μια καλή κουβέντα είπε για έναν τηλεαστέρα. Πολύ καλή κουβέντα δεν είπε. Να πω κάτι για την Έλενη, γιατί η Έλενη σου δείχνει ότι βαριέται. Πάρα πολύ. Κάνεις πλάκα. Καθόλου. Μα τόσο κέφι και εμπρίο που έχει κάθε μέρα από πού γεννιέται. Το κέφι και το εμπρίο τι εννοείς. Μα είναι copy paste κέφι εμπρίο. Έλα ρε εσύ τώρα να έρθει. Είναι βαρύ αυτό που λες. Έλα αγάπη. Δηλαδή copy paste εμπρίο. Κάτσε να σου πω. Είναι 20 χρόνια τηλεόραση. Τι να κάνει, κάθε μέρα δίνεται κάτι άλλο. Μα να σου πω. Άλλο έχω όρεξη και μεράκι για τη δουλειά και την ψάχνω κάθε φορά από την αρχή. Ναι. Και άλλο, δεν είπαμε να κάνει κάτι άλλο. Δεν θα πάει να πει κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Αλφα. Και η Ελένη πάντως, εξελίχθηκε έτσι, και κατάλαβε ότι σιγά σιγά μέσα από την ομάδα βγαίνει ναι. Η ανανέωση στην εκπομπή. Μα η ομάδα κάνει ακριβώς τα ίδια και τα ίδια. Άμα βάλω την εκπομπή σε βίντεο, είναι σαν να έχω δει τις εκπομπές πριν 5 χρόνια. Νάνση, θα σου πω κάτι. Οι ίδιες έρευνες, το ίδιο χιούμορ, δεν είχε κοινωνικά θέματα. Το ίδιο κοινό που την παρακολουθεί κάθε μέρα όμως. Κοινωνικά θέματα έχει από πέρσι γιατί ξεκινήσανε να πουλάνε καλύτερα γιατί πήγε μεσημέρι γλυκιά μου αγάπη. Ναι, αλλά έβαλε όμως κοινωνικά θέματα και συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι έχουν να δώσουν ένα μήνυμα κοινωνικό. Η οποία δεν είναι στην Ελένη. Είναι φιέστατος άνθρωπος, να μιλήσω εγώ για την Ελένη, η οποία εάν ήθελε θα μπορούσε να είχε δώσει τελείως διαφορετική όψη και μορφή στην εκπομπή. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ να ανησυχηθεί. Δεν διαφωνώ ότι πολλές φορές άμα δεις την Ελένη, βλέπεις ας πούμε κάθε έτσι τελικά. Εγώ αυτό το ζηλεύω. Να σου πω τι ζηλεύω. Ότι η Ελένη μπαίνει μέσα στο στούντιο και αισθάνεται σαν να γύρισε σπίτι. Αυτό δηλαδή, σίγουρα. Δηλαδή, ότι έχει την άνεση, είναι ότι τις κάτσει που λένε, να τον τουρλώσει, να παίξει, ή να γελάσει, να κάνει καρκάρ, ή να μιλήσει. Το ζηλεύω με την έννοια ότι δείχνει μια άνεση απέναντι στο φακό. Αυτό το ζηλεύω εγώ θεματολογικά. Εγώ δεν μπορώ να το έχω. Δηλαδή κάθε τόσο που πιάνει κάτι. Επίσης θεματολογία εγώ το λέω. Θεματολογικά. Επίσης νομίζω ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο συνεντεύξεις. Δεν ήταν έτσι συνεντεύξεις, λέει. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή μπορεί να ξεκλειδώσει τον καλεσμένο. Και είναι κάτι το οποίο. Νομίζω ότι πάνε και οι καλεσμένοι εκεί να ξεκλειδωθούν. Ναι, αλλά σημαίνει ότι κάποιο αυτό στο βάζει. Δεν πάει σε όλου. Δεν λέω ότι δεν είναι καλή στη δουλειά τη. Εγώ λέω ότι επειδή είναι πολύ καλή. Κάρτες να διαβάσει. Ναι. Δεν έχει κόνσεπτ επιτυχημένο το αλλάζει. Σ' ακούει. Κόνσεπτ επιτυχημένο το αλλάζει. Συνέντευξη σε ακούει. Πολύ σημαντικό. Δεν ακούει μόνο το συνέντευξη γιατί όλου του άλλου δεν του ακούει. Τι εννοεί. Στο πάνελ. Τι εννοεί. Στο συνέντευξη γιατί μα άκουγε στο πάνελ. Αν σου κάνει νόημα με το μάτι, σταματάει. Αν σου κάνει νόημα με το μάτι, σημαίνει ότι δεν ξέρει το θέμα και αλλάζει θέμα. Εγώ σέβομαι την γνώμη σου. Αλλά οφείλει να ομολογήσει ότι η θεματολογία τη είναι διαφορετική από όλες τις άλλες. Όλοι εμείς είμαστε κάτι και τη Ελένη είναι κάτι διαφορετικό η θεματολογία. Η Ελένη είναι κάτι διαφορετική. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει μπει στη ροή όλων των υπόλοιπων εκπομπών. Δημήτρη, η Ελένη είναι διαφορετική και μοναδική. Ναι. Είναι τόσα χρόνια πρώτη, που δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Επίσης. Και έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μια πολύ μεγάλη φία. Εντάξει, όποιος πιστεύει ότι η Ελένη είναι χαζή ή ότι είναι τυχαία ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει. Γιατί πολλές ξανθιές με μπουκλα πήγαν να κάνουν καριέρα και με τις είδα πουθενά. Εγώ πάντως δεν νομίζω ότι δεν αλλάζει κόνσεπτ από βαρεμάρα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια τη έχουν προτείνει να κάνει βραδινά σόου, να κάνει το ξόου, το ξέρουμε όλο αυτό. Δεν το κάνει γιατί πιστεύω ότι η για το show με επιτρέψεις δεν είναι. Για show είναι. Και η συνέντευξη που την κάνει μια χαραλενίτσα έχει ένα βασικό της θετικό. Ξέρεις ότι στην Ελένη θα είναι κουλαριστό, δεν θα την πέσει, δεν θα φτώσει, δεν θα κάνει γιατί είναι άνθρωπος που έχει αυτή την ηθική. Και δεν θα στο κυτρινίσει επίσης. Και δεν θα στο κυτρινίσει. Οπότε αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ασφάλεια και μια ευεξία. Έχει διαφορά αυτό που λέω. Δεν θα έχει σου γυρίσει και ξαφνικά που σε ρωτάει κάτι τέτοιο. Τι λένε για το πρωινό, θα φύγει ή θα μείνει. Ο Μαστοράκης λέει για άλλον. Ναι, ο Μαστοράκης λέει γενικώς για την τηλεόραση. Δεν συμφωνώ με τον Νίκο. Εγώ έχω ξαναβεί πάλι. Εγώ τον Νίκο δεν θέλω ποτέ να πω τίποτα γιατί είναι αυτό που με έβαλε τηλεόραση πρώτη φορά και ω εκ τούτου το αναγνωρίζω. Πλούσια αμοιβόμενη. Καλά κάνει και είναι. Μα δεν τα κλαίνει. Βέβαια, παιδιά.